Και δόξα τω Θεώ, εγώ εδώ. Εγώ τι θέλω, αφού εγώ είμαι αδερφό σου και έχω φίλτρο, αδερφικό για την αδερφή μου. Γεια σου, Ελία! Έχει καταληφθεί ολόκληρη πλατεία από στρατιές παράνομων αλλοδαπών. Μουρούν καθημερινά μέσα στο μέσο της πλατείας. Ο βίος των Ελλήνων πολιτών έχει γίνει αβίωτος. Το κράτος δεν αντιδρά. Το κράτος έχει μετατρέψει σε hot spot την πλατεία Βικτωρίας. Αυτό που συμβαίνει με τους αναρχικούς, η παράνομη αντισυγκέντρωση, που και με βάση τον νέο νόμο είναι παράνομη και θα έπρεπε να έχει διαλυθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, είναι και αυτό ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Όλοι οι Έλληνες πολίτες ενωμένοι απαιτούν να φύγουν οι λαθρομετανάστες από την Ελλάδα. Να καθαρίσει επιτέλους η πλατεία Βικτωρίας, η πλατεία Αττικής, η πλατεία Αμερικής, να καθαρίσει η Αθήνα. Ζητούμε μια Αθήνα ελληνική. Ζητούμε μια Αθήνα που να μπορεί ο Αθηναίος Δημότης να ζήσει σαν άνθρωπος και να σταματήσει αυτή η αθλειότητα των αναρχικών. Έχουν μαζέψει οι ΜΚΟ τους όρους που χρηματοδοτούν και την κυβέρνηση. Έχουν μαζέψει τα τάγματα εφόδου της αριστεράς και επιτίθενται σε Έλληνες πολίτες. Όλα αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Στηρίζουμε τον αγώνα των Αθηναίων Δημοτών. Στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες που αντιστέκονται για μια Ελλάδα ελληνική. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος κάνει δηλώσεις. Είναι έτοιμος. Την εθνοπροδοτική υπογραφή του Τσίπρα στις πρέσπες και θα ακυρώσουμε de facto την άδεια αυτή ανθεληνική κατάπτυστη και εθνοπροδοτική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Νοφρή για την αντίδραση, αν θέλει, συνολικά των Ελλήνων Ευρωβουλευτών απέναντι σε αυτό. Κώστα Δεύρου. Εγώ εννοείς τη συνολική ευρωομάδα. Εννοώ συνολικά τον. Καλά, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τους κατσαπλιάδες, τους εθνοπροδότες. Αυτούς τους τύπους οι οποίοι μαδουρίζουν έτσι ειδονιζόμενοι. Αν πω κακό για σένα, ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, η οικογένειά σου θα το διαβάσει, θα πικραθεί. Καταπληκτικός άνθρωπος. Αφήστε το κορίτσι πρώτο πλάνο, εγώ είμαι.